μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε για δεύτερη φορά στο Δήμο μας τον υπουργό μας, τον κύριο Στέλιο Μπέτσα, τον αντιπληκτή υπουργό εσωτερικών. Είχαμε μια μακρά κουβέντα, παρουσία και των αντιδημάρχων, αλλά και της αναπτυξιακής, των εκπροσώπων της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου μας, του ΑΡΜΟΥ, όπου θέσαμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία απασχολούν το Δήμο. Είπαμε για τις φυσικές καταστροφές, είπαμε για το πρόβλημα της βρύσας, των πατερών, για τη δάσο προστασία. Και επικεντρωθήκαμε μετά και στα έργα τα οποία εποπτεύει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Τρίτσι, μέχρι του προγράμματος Αντώνη Τρίτσι και μέσω του Φιλόδημου και άλλων προγραμμάτων. Ενημερώσαμε τον κύριο Υπουργό ότι τα έργα τα οποία έχουμε πάρει εμείς σαν Δήμος από τον πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι, τα μεν ηλεκτρικά αυτοκίνητα σήμερα παραδίδονται τα πρώτα, είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα ο οποίος παίρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουμε τελειώσει όλες τις διαδικασίες και παραλαμβάνουμε. Τα έργα της αγροτικής οδοποίησης 5,5 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται ήδη σε δημοπρασία. Δημοπρατούνται και τα έργα του κυριακού αποθέματος. Οπότε έχουμε εξαντλήσει ό,τι έχουμε πάρει από τον Αντώνη Τρίτσι. Ομοίως έχουμε εξαντλήσει και τα έργα του ΠΟΥΔΕ της Περιφέρειας, ό,τι έχουμε πάρει από την Περιφέρεια, από το Πράσινο Ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά τα έχουμε προχωρήσει όλα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ζητήσαμε επιπλέον βέβαια έργα από τον κύριο Υπουργό, θα τα μελετήσει, θα τα δει και θέσαμε και το θέμα του κλειστού γυμναστηρίου της Καλονής. Εμείς ξέρετε, σαν Δήμος δεν αρισκόμαστε στις μακέτες, δεν παρουσιάζουμε μακέτες. Μας αρέσουν οι φωτογραφίες των τελειωμένων έργων. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε ακόμα μια φωτογραφία του κλειστού γυμναστηρίου της Καλονής σύντομα. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Είχατε και τη συνάντηση με το δίκτυο των κοινοτήτων, είπαν και εκείνοι τα προβλήματά τους και πιστεύω ότι απευθύνθησαν σε ελληνικό άτομα, από εμάς τουλάχιστον, σε εμάς τουλάχιστον, τα όντα είναι πάντα ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε, μπορώ να πω πια, μετά από τις πολύ συχνές συναντήσεις που έχουμε, τη δεύτερη επίσκεψή μου στο Δημαρχείο, αλλά και πολλές φορές που με έχεις επισκεφτεί στην Αθήνα, ένας νεοσύστατος Δήμος όπως της Δυτικής Λέσβου χρειάζεται περισσότερη προσοχή από το κέντρο, από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών εν προκειμένου, προκειμένου να σταθεί στα πόδια του και να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία προσδοκούν οι πολίτες από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα σε μια θέση να λέμε ότι 7,5 εκατομμύρια ευρώ έργων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν πάρει το δρόμο τους, τα πρώτα ήδη με φυσική παραλαβή δημοπρατούνται κάποια και το μεγάλο έργο της αγροτικής οδοποιίας βρίσκεται σε πολύ καλή εξέλιξη και άλλα 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μέσω της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πάλι αφορούν το Δήμο Δυτικής Λέσβου, δηλαδή συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε 15 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, κάτι πολύ σημαντικό για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες σας. Δεύτερο στοιχείο, και είναι μια είδηση για σας, είναι ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει υποβάλει ένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα οδικής ασφαλείας που εμείς χρηματοδοτούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα διοχετευτούν 10 εκατομμύρια ευρώ. 5,2 εκατομμύρια ευρώ από αυτά αφορούν εδώ τον Δήμο της Δυτικής Λέσβου, τον άξονα Νάπης Πελόπης. Επομένως, είναι και αυτό ένα πολύ καλό νέο για εσάς εδώ στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, για τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πέρσι όταν είχαμε επισκεφθεί εδώ το Δήμο, αγαπητέ Δήμαρχε, είχαμε συζητήσει για πρώτη φορά μια ιδέα. Η ιδέα ήταν το κλειστό γυμναστήριο. Η ιδέα όμως τώρα δεν είναι πλέον ιδέα, είναι ένα όριμο έργο σε επίπεδο μελέτης, το οποίο κατέθηκε στο Υπουργείο μας και εμείς το αξιολογούμε για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ελπίζω σύντομα να έχουμε θετικά νέα και γι' αυτό. Πάντως δεν είναι μια σκέψη η οποία έμεινε στις καλένδες, αλλά ορίμασε, έγινε μελέτη και σε σύντομα πιστεύω θα έχουμε καλό νέο και σε αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, τα θέματα των φυσικών καταστροφών είναι πολύ σημαντικά. Δυστυχώς, λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε συχνά ακραία φαινόμενα, τα οποία επιβαρύνουν και την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών, καταστρέφοντας υποδομές, αλλά πολλές φορές και ίδιες περιουσίες, οι οποίες χρειάζονται στήριξη από εμάς. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια έκτακτη χρηματοδότηση 250.000 ευρώ. Ξέρω ότι τα αιτήματά σας είναι αρκετά μεγαλύτερα. Είμαστε εδώ να συνδράμουμε με πρόσθετη χρηματοδότηση εφόσον χρειαστεί. Και επειδή βγάζουμε στον αέρα και το πρόγραμμα της λειψιδρίας και ένα σημαντικό εργαλείο και αυτό, σας καλώ να κάνετε χρήση. Έχετε αποδείξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να νοσήσετε το Δήμο, ότι με τον αναπτυξιακό οργανισμό σας και με τις υπηρεσίες σας μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά
εργαλεία σας, καλό να το κάνετε ακόμα μια φορά. Είδαμε επίσης κάποια άλλα θέματα που είναι ευρύτερα, αλλά έχουν μεγάλη σημασία για την λειτουργία του Δήμου, από τα ζητήματα που θίξατε για ένα πολύ μεγάλο δημοτικό δάσος, αυτό που έχετε εσείς, και γενικά την πυροπροστασία, την οποία θα μπορέσουμε να τη δρομολογήσουμε, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό σας. Είναι η πρώτη φορά φέτος που έχουμε μια προκήρυξη για την αυτοδιοίκηση, η οποία ολοκληρώνεται, 13K, και η πρώτη χρονιά που το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου ενέκρινε όλες τις θέσεις που πρότεινε η τοπική αυτοδιοίκηση, συν 1000 θέσεις για τη δημοτική αστυνομία, και ελπίζω το επόμενο έτος να είναι έτος αναστροφής, μια στάση συρρήκνωσης που υπήρχε όλα τα τελευταία 10 χρόνια στο προσωπικό της αυτοδιοίκησης, πάλι προς όφελος των δημοτών. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, τα δικά μας σχέδια, τα όνειρα της Δημοτικής Αρχής και η στήριξη από την κυβέρνηση να μετουσιώνονται σε καθημερινότητα, καλύτερη καθημερινότητα για τον κάθε πολίτη. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, να ευχαριστήσω ξανά για τη φιλοξενία. Αλλιώς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας ότι ένας Δήμος νεοσύστατος έχει αυτό το αποτύπωμα που έχει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, γιατί είναι ένα παράδειγμα και για άλλους Δήμους, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία που απαιτείται για να πάμε ακόμα καλύτερα σε όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Πέτσα, και του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Αθανασίου, παραλαμβάνουμε σήμερα τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που παραλαμβάνει τα 4 πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναμένοντας ακόμα άλλα 6, σύνολο 10. Όπως βλέπετε, τα τελευταία 2 χρόνια, με τη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του πρόγραμματος Φιλόδημου, έχουμε ανανεώσει το στόλο της υπηρεσίας καθαριότητας. Έχουμε ήδη 6-7 απορριμματοφόρα, συν όλα τα άλλα μηχανήματα έργου και αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στις εργασίες του νέου Δήμου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον Υπουργό. Αναμένουμε άλλα 12 οχήματα, 6 ηλεκτρικά και 6 κανονικά, συμβατικά. Και πιστεύω ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα έχει ένα σύγχρονο, ανανεωμένο στόλο για να μπορέσει να εκτελέσει τις εργασίες προς όφελος κυρίως των δημοτών. Ως δημότης και εγώ του Δήμου Δυτικής Λέσβου, και όχι μόνο βέβαια, αλλά γενικότερα για το νησί, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω την υλοποίηση αυτού του προγράμματος μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος του Φιλόδημου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, ο οποίος πράγματι αγαπά το νησί μας, δίνει βαρύτητα στην περιφέρεια, και αυτό ήταν και το πρόγραμμα και η διακήρυξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε ανάπτυξη της περιφέρειας και στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση. Θέλω να το τονίσω αυτό ιδιαίτερα, ότι στηρίζει την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και την περιφέρεια βέβαια, όλες τις περιφέρειες, και ειδικότερα τους νεοσύστατους Δήμους. Το πρόγραμμα αυτό και τη δέσμευσή του Πρωθυπουργού έτυχε να την, έχουμε την τύχη δηλαδή, καλύτερα να πω, έχουμε την τύχη να την υλοποιεί ο Στέλιος ο Πέτσας, εκτός ο οποίος είναι πολύ φίλος, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει όλο το πρόγραμμα, και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει εκεί, αλλά θα κάνουμε και άλλα έργα με τη βοήθεια του στη Λέσβο. Ήδη έχουμε προγραμματίσει πολλά. Ξέρετε τα έργα που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση εδώ, με την πρωτοβουλία, με την ενθάρρυνση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Αναφέρομαι βέβαια στο μεγάλη αρτηρία Καλονής Σιγρίου, το λιμάνι του Σιγρίου που τελειώνουν όλα αυτά, το μεγάλο έργο τώρα για το φράγμα Τσικνιά, και βεβαίως και ο δρόμος ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα από την Καλονή μέχρι την Πέτρα. Σε όλα αυτά λοιπόν βλέπετε η κυβέρνηση αναπτύσσει την περιφέρεια, και αυτό είναι το όραμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για τον τόπο μας, και περιμένουμε κι άλλα. Καταρχάς ευχαριστώ για τη φιλοξενία, τον αγαπητό Δήμαρχο, τον κύριο Πρόεδρο, και έχω τη χαρά να πω και να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος, ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι να γυρίσει σελίδα το νησί. Και το νησί γυρίζει σελίδα από μια κρίση μεταναστευτική σε μια πορεία ευημερίας και ανάπτυξης. Μπροστά στα μεγάλα έργα, τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και ανέφερε ο Πρόεδρος, έρχονται πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις, αλλά πολύ μεγάλης προστιθέμενης αξίας για τους δημότες και των δύο Δήμων, αλλά και ειδικά εδώ που βρισκόμαστε στην Δυτική Λέσβο. Η παραλαβή των πρώτων ηλεκτροκίνητων οχημάτων δεν είναι μόνο η πρώτη παραλαβή για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, αλλά είναι τα πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα που παραδίδονται σε οποιονδήποτε Δήμο στη χώρα μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Αυτό είναι μια πρωτιά
για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, στη Δημοτική Αρχή και στους συνεργάτες του Δημάρχου, γιατί έτρεξαν και εκμεταλλεύτηκαν γρήγορα αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και μπορούν να πρασινίσουν το αποτύπωμα του Δήμου χρησιμοποιώντας καινούργια οχήματα ασφαλή για πολλές διαφορετικές χρήσεις, όπως είδατε και πριν. Μαζί με αυτά, βλέπετε ένα μεγάλο στόλο οχημάτων. Αυτά δεν υπήρχαν, όχι, αγαπητέ Δημαρχέ, πριν από λίγο καιρό. Και όμως έγινε πράξη, γιατί μαζί με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχουμε και το πρόγραμμα Φιλόδημος, που χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες από μηχανήματα έργου μέχρι απλές υπηρεσίες των απορριμματοφόρων, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Λοιπόν, θα έχει μεγάλη σημασία τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και να μπορέσουμε μαζί με τα μεγάλα έργα και τα μικρά έργα που φέρνουμε κάθε μέρα στο φως, να συνεχίσουμε τον απαραίτητο σχεδιασμό, ώστε πράγματι το νησί να αποκτήσει οδικό δίκτυο που ακόμα χρειάζεται, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βάζουμε τα χρήματα στο τραπέζι και μέσω των προγραμμάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την επόμενη εβδομάδα θα ήταν να εγκρίνονται 10 εκατομμύρια ευρώ για έργα οδοποίησης με έμφαση στην οδική ασφάλεια, 5,2 εκατομμύρια ευρώ αφορούν εδώ την περιοχή, τον άξονα Νάπας Πελόπης, και έρχονται επομένως και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να συμπληρώνουν τα παραδοσιακά. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα δούμε πολλές επενδύσεις ακόμα να γίνονται στην περιοχή. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να κρατήσουμε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι μαζί με την αυτοδιοίκηση, αρρωγός, δίπλα συνεχώς σε κάθε πολίτη, προκειμένου να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Σας ευχαριστούμε. Να συμπληρώσω, κύριε Υπουργέ, ότι βρισκόμαστε στον χώρο που πιστεύω ότι σε 1 με 2 χρόνια θα είναι φτιαγμένο και το κλειστό γυμναστήριο. Εδώ ακριβώς έγινε. Είχαμε πει πέρυσι όταν είχαμε έρθει ότι αυτή η ιδέα μπορεί να γίνει σχέδιο. Βέβαια. Δουλέψατε, το σχέδιο το κάνατε πραγματικά, υποβάλατε τη σχετική μελέτη και είναι θέμα τώρα επιλογής του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε. Με πολύ χαρά πιστεύω θα μπορούμε να μας θέσει σε μια επόμενη επίσκεψη να έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Ασφαλώς. Και δίπλα μας είναι το στάδιο Κώστας Κεντέρης που μόλις αλλάξαμε το ταρτάν και τώρα αλλάζουμε και το πλοκάπιτα με χρήματα του Υπουργείου Αγρίας και Τζίμας.